Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής με το ΚΚΕ, υποψήφια όμως δήμαρχος πλέον, με τη λαϊκή συσπήρωση για το Δήμο Πειραιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλή χρονιά, καλή δύναμη, θα μας χρειαστεί, γιατί δεν είναι μόνο οι δημοτικές εκλογές. Έχουμε το 2019 όλες τις εκλογές. Όλες τις εκλογές. Όλες εκλογές. Και καθημερινές πολιτικές εξελίξεις. Δύο κουβέντες να πω μόνο για τον κόσμο που πιθανόν να μην γνωρίζει. Γεννηθήκατε στον Πειραιά, έτσι δεν είναι, στα Μανιάτικα έχετε γεννηθεί? Στα Μανιάτικα του Πειραιά, εκεί είναι το πατρικό μου σπίτι, εκεί βρίσκομαι τακτικότατα και βεβαίως υπήρξα και βουλευτής Αλφα Πειραιά. Ναι, θα τα πούμε. Ευρωβουλευτής στην αρχή. Ναι, και ήρθα από την Ευρωβουλή. Γεωπόνος, να πούμε, στο επάγγελμα. Έχετε δουλέψει στο Υπουργείο Γεωργίας για 20 χρόνια περίπου. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί θα συνταξιοδοτηθώ. Όχι από τη Βουλή. Ευρωβουλευτής λοιπόν έχετε κάνει. Και από, και από τη Βουλή θα πάρετε. Δεν τα παίρνουμε ποτέ εμείς, κύριε Συμφάκη, το λέω, ξέρετε. Είναι λέω, το καταστατικό. Ναι, το ξέρω. Ούτε τους μισθούς, ούτε πάντως, τις συντάξεις, ούτε πάντως, άλλο προνόμιο. Από τη Βουλή λέω, δεν λέω για τα στελέχη του ΚΚ. Ενώ ότι γενικά όποιος έχει μία τετραετία παίρνει σύνταξη. Έχει αλλάξει πια. Έχει αλλάξει το πια. Συνταξιοδοτικό. Χρειάζονται δύο συνεχόμενες. Δύο συνεχόμενες, άσχετα αν είναι τετραετίες. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα σήμα δεν είναι δεσμευτικό. Συνεχόμενες θητείες ή μπορεί κάποιος να εκλεγεί τώρα και μετά εκλεγεί και μετά από 10 χρόνια. Δεν το ξέρετε αυτό? Όχι, όχι, για δύο συνεχόμενες. Συνεχόμενες, μάλιστα. Η ουσία είναι ότι και πάλι δεν επιτρέπεται. Εμείς έχουμε διαφωνήσει με αυτό. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα επάγγελμα. Πρέπει να συνταξιοδοτείται από αυτό και από πουθενά αλλού. Δεν μπορεί δηλαδή με ελάχιστα χρόνια ένας βουλευτής να έχει μια σύνταξη. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, είναι σωστό. Θα πάμε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις εξελίξεις και μετά να πάμε στα τοπικά, στα του Πειραιά δηλαδή, γιατί έχετε ξεκινήσει και την προεκλογική δραστηριότητα. Έτσι καλώς θα γνωρίζετε τον Πειραιά, αλλά τώρα μιλάμε ως υποψήφια δήμαρχος. Εσείς έχετε τοποθετηθεί κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως και άλλοι πολιτικοί οργανισμοί. Ο λόγος είναι κυρίως, από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το ξεχωρίζει. Δηλαδή, κατά είναι και η Νέα Δημοκρατία, κατά είναι και άλλοι πολιτικοί οργανισμοί, γιατί ανοίγει ο δρόμος ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας, δηλαδή το όνομα, η σύνθετη ονομασία, αυτά που η συζήτηση που κάνουμε για την εθνική. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός που λέμε, η ηθαγένεια κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι εκτιμάται ότι είναι ο εύκολος τρόπος να εγκατασταθεί το ΝΑΤΟ και να ελέγχει την περιοχή, αλλά σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό προσδιορισμό, την ηθαγένεια κτλ., για δώσε μας τις θέσεις του κόμματος να εκτιμήσουμε. Ξεκινάω ότι εμείς θα καταψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το έχουμε δηλώσει καθαρά. Αλλά το γιατί. Και αυτό νομίζω ότι αυτό έχει σημασία, γιατί διαφέρει από όλους τους άλλους. Η Συμφωνία των Πρεσπών για μας είναι νατοικής σκοπής. Γι' αυτό είναι και επικίνδυνη. Τα στοιχεία του, αυτά που περιέχει, έχει αλυτρωτικά στοιχεία που θα δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, απλώντας και την ειρήνη μελλοντικά. Δηλαδή, αλυτρωτική ονομασία είναι η χρήση του πολίτη σαν Μακεδόνα. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εθνότητες, η πλειοψηφία είναι το 65 περίπου τα 100 σλάβικης καταγωγής, 25% είναι Αλβανοί, 3,5-4% Τούρκοι, Ρωμά κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναπτύσσονται με βάση αυτό το όνομα εθνικιστικές διεκδικήσεις. Και το βλέπουμε, το είδαμε και στο χθεσινό συλλαλητήριο. Τι είχε σαν κύριο? Μόνο το όνομα. Τι βλέπεις στους εθνικιστές και στην Σκόπια? Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα έλεγε κανείς όμως ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εθνικισμού, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα κόμματα που επίσης κάνουν λόγο για φόβο εθνικισμού. Δηλαδή το ποτάμι παραδείγματι, η Ένωση Κεντρών παραδείγματι, τα ίδια πράγματα. Λέει, όχι στο σύνολο, ενώ σε αυτό. Ναι. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος του εθνικισμού να ξεπηδήσουν ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης
ιδιαιτερότητας αυτής, είπαμε το 65%, κάποιοι, να ξεπηδήσουν εθνικιστικά φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν μελλοντικά πέρα από τους αλυτρωτικούς σκοπούς, ναι, σκοπούς και προσδιορισμούς, θα δημιουργήσουν και περαιτέρω προβλήματα. Θα σας απαντήσω εκεί, και για τις θέσεις αυτών. Ναι. Και επίσης το δεύτερο που ήθελα να πω ότι αποτελεί αλυτρωτικό στοιχείο είναι το θέμα της μακεδονικής γλώσσας. Δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα. Θα μπορούσαν, αν θέλανε, να το γράψουν σλαβομακεδόνικη. Ναι. Άρα να το προσδιορίσουν με ακρίβεια για να μην υπάρχουν αυτές οι εθνικιστικές διεκδικήσεις. Εδώ προεκλογικά ο ΖΑΕΦ βγήκε και είπε τη μακεδονική γλώσσα θα διδάξουμε μέχρι και στη Θεσσαλονίκη. Τι ήταν αυτή η δήλωση? Συνεπώς δεν είναι, γιατί, δεν είναι μια συμφωνία που εξυπηρετεί τη φιλία και την ειρήνη στους δύο λαούς, αλλά μπορεί να πυροδοτήσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τη στιγμή μάλιστα που συνολικά τα Βαλκάνια μυρίζουν μπαρούτι. Ναι. Σε ό,τι αφορά με τα άλλα κόμματα που είπατε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κοιτάξτε να δείτε τι κρύβουν όλα αυτά τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζει την εξής αντίφαση. Εναντιώνεται και χρησιμοποιεί και σαν δικαιολογία τους αλυτρωτικούς προσδιορισμούς, όμως δεν αμφισβητεί την ατοϊκή ένταξη και αυτή είναι η αντίφασή της και ρέει προς εθνικιστικούς κύκλους και συμπορεύσεις και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και στις χθεσινές κινητοποιήσεις. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία κάλυψε τις εθνικιστικές κραυγές και με την ίδια τη συμπεριφορά της. Από την άλλη πλευρά, κυρία Μανουλάκου, μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, υπάρχουν εθνικιστικά τέτοιου είδους φαινόμενα κτλ. Αλλά δεν μπορούσε να παραμείνει η κατάσταση όπως ήταν. Αυτό που ισχυρίζει δηλαδή και κάποια κυβερνητικά στελέχη. Εδώ, μία λύση η οποία από το 92 δεν έχει υπάρξει. Έχουν περάσει 25 χρόνια. Πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση? Εσείς λέτε ότι αυτό έγινε, δεν θα γινόταν τώρα, αλλά έγινε κατόπιν απαιτήσεων του αμερικανικού παράγοντα, ώστε να βάλει χέρι στην περιοχή, να το πούμε έτσι λαϊκά, και να έχει τον έλεγχο. Από την άλλη πλευρά ισχυρίζονται ότι δεν είναι έτσι, διότι έπρεπε κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση την οποία δεν τολμούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι από τα δύο ισχύει ή δεν ισχύει? Κύριε τίποτα Σιφάκη, από τα δύο. Θα σας μιλήσω με αποδείξεις, ναι, και όχι με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί ναι, το ΚΚΕ κάνει πολιτικές εκτιμήσεις με βάση και την πολιτική του αλλά και την πείρα που έχει, και έχει πάρα πολύ πλούσια πείρα. Σας το λέω ειλικρινά, όχι για να κοκορευτούμε. Δρομολογηθήκαν από το 2017 ταχύτατες αυτές οι εξελίξεις και αν διαβάσετε τον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη υπάρχουν στοιχεία από μια επίσημη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών που ακριβώς μιλάει για το πώς οργανώθηκε η Συμφωνία των Σκοπίων και πόσο αποτελεί μεθοδολογία και για άλλες τέτοιες συμφωνίες. Συνεπώς, όταν εμείς λέμε ότι είναι νατοϊκή σκοπή και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα, αλλά τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, στον ανταγωνισμό που έχει και με τη Ρωσία και με την Κίνα και στη συγκεκριμένη περιοχή, βγαίνει περίτρανα και από τα δικά τους τα λεγόμενα μέσα από τις επίσημες εκθέσεις τους. Απλώς εμείς τι λέμε, επιβεβαιωνόμαστε. Και ένα ακόμα. Εχθές μερικά ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ μέσα από το διαδίκτυο βάζανε ότι το ΚΚΕ συμμετείχε θα έπαιρνε μέρος σε αυτό το εθνικιστικό συλλαλητήριο. Ναι. Είναι πέρα για πέρα ψέματα και αν θέλετε το καταγγέλουμε, είναι εγκεπελίστικη μέθοδος. Δεν συμμετείχε το ΚΚΕ στο συλλαλητήριο. Ποτέ δεν συμμετείχαμε, ναι, ούτε σε αυτό, ούτε στα προηγούμενα, ούτε του 1992, ναι, που ο τότε συνασπισμός είχε πάρει μέρος. Ναι. Φώναζε όλα εκείνα τα εθνικίστικα συνθήματα φωτιά στα Σκόπια και δεν συμμαζεύεται και μας κατήγγυλαν τότε ότι όλοι συμμετέχουν πλην λακεδαιμονίων. Σήμερα, να πια είναι το αποτέλεσμα, έχει βάλει την υπογραφή του, έχει μεγάλες ευθύνες και τελειώνω με μια προσωπική εμπειρία. Ναι, όταν ήμουν ευρωβουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο ήμουνα μέλος της Μεικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Φύρου.
και είχαμε κάνει μια κοινή σύσκεψη τα μέλη της Επιτροπής με τους βουλευτές του Σκοπιανού Κοινοβουλίου, ναι, στα Σκόπια. Στα Σκόπια, δηλαδή, αν θέλετε, και μερικούς από τους σημερινούς πολιτικούς και κυβερνώντες τους θυμάμαι οπτικά από τότε, από πριν από 10 χρόνια. Τότε τι υπήρχε? Και του λέω, είχαν βγει μέσα από εκλογές που τους είχαν καταγγείλει για ανοθεία, δηλαδή πήγαινε αυτός που ήταν αλβανικής καταγωγής, ο πιο γυραιός, ζητούσε 50 εκλογικούς φακέλους, είχε πίσω τους 50 γιους, κόρες, νύφες, εγγόνια. Μα γι' αυτό και το Βεμερό ήταν τόσα πολλά χρόνια δυνικά στην εξουσία. Και ψήφιζε. Όμως τι τότε μας καταγγέλαν, και σας το λέω γιατί είχαμε μιλήσει και με τους Έλληνες αξιωματούχους εκεί. Πρώτον, τότε οι αλβανικές καταγωγής αποτελούσαν τότε το 18%. Υπήρχε συμφωνία της Οχρίδας, είχαν πουλήσει όλα τους τα υπάρχοντα, τα σπίτια τους, και είχαν πάει και είχαν αγοράσει τα σύνορα με το Κόσοβο. Δεν υπήρχαν σύνορα με το Κόσοβο, ήδη είχαν εκπέσει. Και αυτό γιατί με το να έχουν πάνω από 18% διδασκόταν η γλώσσα τους, τη μιλούσαν και γινόντας, έκαναν προσλήψεις στον κρατικό μηχανισμό. Από υποχρέωση έγινε δηλαδή, την είχαν προετοιμάσει. Ναι. Προσπαθήσαν και οι Τούρκοι να μαζέψουν τον πληθυσμό τους να το κάνουν, δεν το πετύχανε. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο, επειδή... Όχι Τούρκοι, τουρκόφωνοι. Τουρκόφωνοι, ναι. Σωστό. Σωστό, ναι. Να είμαστε ακριβείς. Ναι. Και εκείνη την περίοδο μάλιστα, μιλάω για το 2007, έτσι, ναι. Είχε μοιράσει η βουλγαρική τότε κυβέρνηση περίπου 15.000 βουλγαρικά διαβατήρια. Γιατί για οι πολίτες της Φύρωμ, για να μετακινηθούν, χρειαζόταν βίζα, χρειαζόταν μέρες και το θεωρούσαν ξεφτυλιστικό να περιμένουν, αλλά τους το είχε λύσει και η βουλγάρικη κυβέρνηση, που βεβαίως υπάρχουν και βουλγαρικής καταγωγής πολίτες. Δείτε δηλαδή πόσο έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα. Δεν τελειώνει. Okay, αυτή τη βδομάδα θα είναι στην επικαιρότητα και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολλά τα puzzle αυτού του θέματος. Και άλλες μετακινήσεις θα έχουμε. Λοιπόν, εμείς ναι, και θα περιμένουμε πολλά να δούμε αυτή τη βδομάδα. Και η πολιτική επικαιρότητα είναι, έχει πολλά θέματα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε λέει, στα του Πειραιά. Κινούμενοι άμμος. Λοιπόν, πέστε μας τώρα, ποια είναι η αίσθησή σας για την εικόνα της πόλης του Πειραιά, εσείς? Κατεβαίνετε για πρώτη φορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι? Ναι, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Όμως θέλω να σας πω ότι στον Πειραιά όχι μόνο γεννήθηκα, μεγάλωσα, ναι, πήγα σχολείο κλπ. Αλλά ήμουνα βουλευτής Αλφα Πειραιά όταν επέστρεψα από το Ευρωκοινοβούλιο. Και επίσης όλη την υπόλοιπη περίοδο, επειδή δεν είχαμε βουλευτή στην Αλφα Πειραιά, εγώ είμαι βουλευτής Β' Πειραιά, κάλυπτα και την Αλφα Πειραιά και τα νησιά. Τώρα θα εξακολουθείτε να είστε μετά στις εκλογές βουλευτής? Αυτό θα το δούμε και θα το αποφασίσουμε συλλογικά. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω καλά, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά, ναι, ένας δήμαρχος είναι δύσκολο και αδύνατο να είναι και βουλευτής. Εντάξει. Ναι. Σας το λέω καθαρά. Δεν μπορεί να τα αποκλειστεί. Αν δεν εκλεγείτε δήμαρχος και εκλεγείτε στην μειοψηφία, θα εξακολουθήσετε ή δεν το ξέρετε ακόμα να είστε? Αυτά εμείς τα αποφασίζουμε συλλογικά. Το ξέρω. Εντάξει. Λέω όμως. Όχι, δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα πείτε τη γνώμη σας, προφανώς. Θα την πω μέσα στο κόμμα. Να ξέρετε όμως ότι ο λαός ο Πειραιά θα ψηφίσει εσάς. Διότι εσείς είστε το πρόσωπο το οποίο βγαίνετε μπροστά. Υπ' αυτήν την έννοια, το να δώσετε τη θέση σας υπέρ κάποιου άλλου, δεν ξέρω στις τοπικές κοινωνίες πόσο είναι ωφέλιμο. Και για την τοπική κοινωνία, για το κόμμα ενδεχομένως, αλλά γενικότερα και τον Πειραιά. Κύριε Σιφάκη, να είσαστε σίγουρος στο εξής, ότι το κόμμα θα το αποφασίσει με βάση το συμφέρον στην περιοχή.
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε ατομικά συμφέροντα, έχουμε μόνο τα συλλογικά και η φιλοδοξία μας είναι να περνάει καλύτερα ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε μόνο 5-6 λεπτά όμως. Κοιτάξτε, πέστε μας για την θα πόλη. Σας πω, ναι. Θα σας πω για την πόλη η οποία είναι πανέμορφη, αλλά όμως καταστρέφεται. Θα ξεκινήσω όμως με το σημερινό γεγονός και την κινητοποίηση των μαθητών στην Ιωνίδιο σχολή. Κοιτάξτε, εγώ σας έφερα και τις φωτογραφίες για να τις δείτε. Δεν μιλάμε ούτε καπηλευόμαστε τίποτε, αλλά αυτό είναι που έχει πέσει το ταβάνι και που στην είσοδο της πόρτας, ορίστε και σε μεγαλύτερο, κοιτάτε τι όγκο έχει. Βγήκε βεβαίως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και σωστά έκανε. Γιατί αυτό που συνέβη, από τι είχε δεν είχαμε θύματα, ευτυχώς το λέω. Όμως τι δείχνει, δείχνει εγκατάλειψη των σχολείων. Και επειδή η Ελπίδα η Παντελάκη μου έδωσε τα έσοδα, ναι. Η Δημοτική Σύμβουλο, μου έδωσε τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. Η πρώτη στα έσοδα, ο πρώτος κωδικός λέει μισθώματα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδίου. Το 2018 ήταν 326.000 ευρώ και το 2019 προβλέπεται στα 350.000 ευρώ. Να πούμε έτσι. Ότι είναι τα μαγαζιά που είναι κάτω από το Ιωνιδίου, έτσι, τα οποία. Και ερχόμαστε στα έξοδα. Που λέει είναι ο κωδικός 30.007.331,96 και λέει ανακαίνιση Ιωνιδίου σχολής. Προβλεπόταν το 2018 200 χιλιάρικα, δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα, μηδέν, και για το 2019 προβλέπονται 70.000 ευρώ. Δηλαδή μειωμένα. Και έρχεται και η ανακοίνωση των γονέων και κηδεμόνων που τα ζούνε. Τα ζούνε και τα αναφέρουν αναλυτικότητα, αλλά και τις βαριές και μεγάλες ευθύνες του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε, είναι ότι για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων για τις γειτονιές μας έχουν μηδενιστεί. Ναι, και εδώ τώρα βέβαια μιλάμε για το, ίσως για το καλύτερο σχολείο του Πειραιά. Ιωνίδιος κουβαλάει ένα άλλο όνομα και ήταν και πρότυπο, ιστορία, ναι, μια ολόκληρη ιστορία και ένα καμάρι. Δηλαδή τη Βαρβάκιο είχε η Αθήνα και ο Πειραιάς την Ιωνίδιο και πάντα μετρούσαν τις μεγάλες επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ίδιο βλέπουμε και στο συγκοινωνιακό, το ίδιο βλέπουμε και στον αθλητισμό κλπ. Εδώ υπάρχουν η καθημερινότητα, λέτε, στην καθημερινότητα υπάρχουν πολλά θέματα. Πολλά, τα οποία... η καλή πόλη δεν έχει συγκοινωνία. Τα καμίνια, το ίδιο. Ο Πειραιάς, ξέρετε, δεν γίνεται. Παραμονές εκλογών ή ένα χρόνο πριν βάζουν κάτι πουλμανάκια και μετά τα αποσύρουν. Όμως, θα ολοκληρώσω και θα δεχτώ τις ερωτήσεις. Όμως για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων περπατάνε. Στα Μανιάτικα του Πειραιά, το μεγαλύτερο κομμάτι στο δρόμο Βλαχάκου που περνάει λεωφορείο δεν το έχουν ασφαλτώσει εδώ και χρόνια. Και τους το ζητούσαμε επίμονα και το βάζαμε και στο διαμέρισμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ιεραρχούνε, λένε στον Άγιο Διονύση, γιατί εκεί θα φτιαχτούν τα μεγάλα ξενοδοχεία που φτιάχνονται. Άρα η ιεραρχία και στο Δήμο του Πειραιά είναι οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, όπως κάνει και η κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε στη Ράλιο ή στα μεγάλα άλλα κτίρια ζωγραφιστούς μουσαμάδες. Το ίδιο δεν έκανε και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε, λέτε για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, για ποια και βάζουν τους ζωγραφιστούς μουσαμάδες για να καλύπτεται η ασχήμια και το πρόβλημα. Συνεπώς, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι την έχουν ζήσει και τη Δημοτική Αρχή και την πολιτική της. Τα προβλήματα των εργαζομένων και στις γειτονιές μας πετάγονται στα σκουπίδια, γιατί πρόβλημα έχουμε και με τα ίδια τα σκουπίδια. Αλλά πρέπει στις εκλογές να πάρουν την απόφαση και να ισχυροποιήσουν τη δική τους φωνή, τα δικά τους αιτήματα, έτσι όπως με συνέπεια και αγωνιστικότητα τα διεκδικεί η λαϊκή συσπήρωση, αλλά και το ΚΚΕ. Εμείς τις εκλογές τις βλέπουμε ενιαία,
είναι ίδια πολιτική. Γιατί και τους νόμους που περνάμε στη Βουλή, τι νομίζετε? Εδώ στον προϋπολογισμό του 2019 μειωθήκανε οι πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δήμαρχοι θα πρέπει να φορολογούν. Δεν μας φτάνει το 1 δις επιπλέον προς την κεντρική εξουσία, αλλά θα πληρώνουμε αυξημένα δημοτικά τέλη και εδώ προβλέπονται. Το πρόγραμμά σας, κυρία Μανουλάκη, γιατί δεν έχουμε χρόνο, το πρόγραμμά σας πώς θα το διανύμετε, θα το δώσετε, θα το κοινοποιήσετε στον πειραϊκό λαό, στο σύνολό του εννοώ, δηλαδή και τα επιμέρους κομμάτια, θα κάνετε συγκεντρώσεις, θα βγάλετε φυλάδια, θα μιλήσετε, θα πάτε από πόρτα σε πόρτα, πώς δηλαδή πω, κάποιος που θέλει να μάθει το πρόγραμμά σας, ναι, πώς θα το... Ήδη αυτή τη στιγμή κάνουμε περιοδίες σε χώρους δουλειάς, όπως στο νοσοκομείο του Μεταξά, και αναδεικνύοντας τα προβλήματα. Αλλά, δηλαδή δεν μας παντού, ενδιαφέρει παντού, αυτό. Παντού. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ήδη κάναμε συσκέψεις στα διαμερίσματα και συζητήσαμε με τον απλό κόσμο που ερχόταν και αναδείκνυε τα προβλήματα αυτά που το βασανίζουν, αλλά και την αδιαφορία της δημοτικής αρχής, αλλά και τη δυνατότητα του συντονισμού να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και το σίγουρο είναι ότι όταν διεκδικούμε, όταν συντονίζουμε τις δυνάμεις μας, έχουμε αποτελέσματα. Και αν θέλετε, έχουμε αποτελέσματα και από τη λαϊκή συσπήρωση της προηγούμενης περίοδου. Υπήρξαν ζητήματα που τα βάλαμε, πιέσαμε και φέραμε μερικά αποτελέσματα. Όχι ολικά, αλλά ορισμένα, αλλά ναι, αυτό τα είναι περιορίσαμε. Επιβεβλημένο να γίνεται, αλλά... από την αντιπολίτευση σε κάθε Δήμο και επιβάλλεται να γίνεται. Ναι, κύριε Συμφάκη, για να στέλνει μηνύματα στην εκάστοτε δημοτική αρχή. Αν είναι πιο δυνατή αυτή η φωνή, θα έχει περισσότερα καλά αποτελέσματα για τον κόσμο. Και αυτό λέμε. Συνεπώς, η πορεία μας είναι να μιλήσουμε σε όλες τις γειτονιές, με όλους τους επαγγελματίες, με τους αυταπασχολούμενους, και να πιστούνε ότι αυτή η πολιτική δεν πάει άλλο. Και ξέρετε, είναι βίοι παράλληλοι. Τώρα μιλάμε σήμερα, ποιο είναι το θέμα της επικαιρότητας? Η συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και οι μετακινήσεις των βουλευτών. Πάνε από εδώ, από εκεί, μετακινούμενοι. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά την ώρα. Ναι. Για δείτε και τα δημοτικά ψηφοδέλτια εδώ και τις μετακινήσεις δημοτικών συμβουλών. Και θα δούμε πολλά ακόμα και στην πορεία. Και θα δούμε πολλά. Γι' αυτό λέμε ενιαία η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα. Επιτρέψτε να σας πω όμως, θα έλεγε κανείς ότι σε επίπεδο τοπικό είναι διαφορετικό σε σχέση με την κεντρική διοίκηση. Δηλαδή, ένας πολίτης ο οποίος θέλει να προσφέρει και δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα υποχρεωτικά, με την έννοια δηλαδή ότι δεν είναι ενταγμένο σε κάποιο κόμμα, θεωρεί ότι η κυρία Μανολάκου έχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που πραγματικά εντάσσεται σε εσάς, χωρίς να κατά ανάγκη να ανήκει στο ΚΚΕ, δεν είναι. Απλώς έχει τις ίδιες προοπτικές, τις ίδιες σκέψεις με εσάς. Για κάποιο λόγο αργότερα βλέπει ενδεχομένως ότι εσείς, όχι εσείς ή τον οποιοδήποτε, τον απογοητεύσατε ή οτιδήποτε, πάει σε ένα άλλο. Μετά μπορεί να πάει κάπου αλλού. Αυτό δεν σημαίνει. Είναι αδιαφορετικό το να γίνει στην κεντρική διοίκηση, εκεί όπου κυριαρχεί το ιδεολογικό συνέστημα, παρά στην τοπική κοινωνία. Θέλω να πω, νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια διαφορά. Θα σας πω από την πείρα, και εγώ θέλω και οι ακροατές να ψάξουν την πείρα τους. Προφανώς, δηλαδή, ο κάθε επικεφαλής και η κάθε παράταξη έχει πολιτικό χρειά. Πρόγραμμα και χρειά. Αυτή λοιπόν θα την υλοποιήσει. Ας πούμε, αν δείτε τις θέσεις του σημερινού δημάρχου με του υποψηφίου της, του ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση της κουραζιέρας, δεν διαφέρουνε. Θέλω να σας πω... Η απόψη του σημερινού δημάρχου με το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ταυτόσιμο. Μα βλέπεις. Όμως και οι δύο τι εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν ταξικά συμφέροντα, εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, εξυπηρετούν μονοπόλια. Επειδή... Άσχετα αν ο ένας βρίζει τον άλλο. Και στη Βουλή σας πληροφορώ και η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει πάρα πολλά νομοσχέδια. Εδώ την ιδιωτικοποίηση καλά, του όλου. Εσείς το κατώτατο μισθό θα τον πληρώσω. Θα το
θα το ψηφίσετε το κατώτατο μισθό, την αύξηση. Μπορεί να ζήσει. Τώρα είναι κοροϊδία. Εννοείται δεν μπορεί να ζήσει. Ξέρετε, λέω ξέρετε όμως ότι το 2011, πότε, πόσο ήταν ο κατώτατος μισθός. Αλλά κυρία Αξιόπουλου είπε ότι. Ναι, να είναι πολύ κατά από το σημερινό που θα δώσει. Να αφήσουμε όμως τα 500 τόσα ευρώ, λέμε να έρθουμε και να πάμε και να μην πάμε στα 670, επειδή είναι λίγα τα με, λίγα και τα δε. Είναι, καταλάβατε τι ναι, θέλω να πω. Κύριε Σεφάκη, η πρώτη αντίθεσή μας. Δεν έχουμε χρόνο, μόνο με αυτό κλείνουμε. Η πρώτη αντίθεσή μας είναι ότι δεν μπορεί τον κατώτατο μισθό να τον ορίζει η υπουργική απόφαση, δηλαδή ο κάθε υπουργός εργασίας, όποιος και να είναι. Αλλά ποιος. Αλλά οι διαβουλεύσεις μεταξύ των σωματείων των εργαζομένων και του εργοδότη. Αυτοί μπορούν να καταλήξουν και όχι ο κάθε υπουργός εργασίας. Ανάλογα τι με το τι συμβαίνει. Ένας που έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ναι. Αυτό λέω. Συλλογικές συμβάσεις. Αυτή η διαδικασία το ποδοπατάει. Κύριε Μανλάκο, και δεν είναι. Που δουλεύει σε ένα λογιστικό γραφείο. Και αυτός ο νόμος είναι του Βρούτσι. Και πρόσθεσε την υπογραφή της και η κυρία Αξιόγλου. Είδατε πώς μοιάζουν τελικά. Ένας. Λοιπόν, απαντήσω στο ερώτημά σας. Εμείς στη Βουλή ψηφίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο, ακόμα και το τόσο δά για τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα είναι η διατύπωση, γιατί μπορεί να έχει ένα θετικό και 150 αρνητικά. Εντάξει. Άρα θα το δούμε πώς θα έρθει, λοιπόν, και να είναι να σίγουροι όσοι μας ακούνε ότι για τα συμφέροντα του απλού κόσμου παλεύουμε. Γι' αυτό συγκλούμαστε με το κεφάλαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό είναι ακριβώς μία. Πρέπει να έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά από καρδιά. Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά με υγεία.